Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σημερινή συνεδρίαση και ελπίζουμε να αποδειχτεί και χρήσιμη για την αντιμετώπιση ενός κοινωνικού ζητήματος, έτσι κι αλλιώς, σύνθετου, θα έλεγε κανείς σύγχρονου, κατά μία έννοια. Τα περιστατικά αυτά υπήρχαν από πάντα και όλοι μπορούμε να θυμηθούμε από τη σχολική μας ηλικία, αλλά τα τελευταία χρόνια εκδηλώνονται με έναν αρκετά διαφορετικό τρόπο, συχνά πολύ βίαιο και πολύ αυταρχικό. Πρόκειται λοιπόν για ένα κοινωνικό ζήτημα, το οποίο κατά την άποψη τη δική μας, κατά την άποψη του ΚΚΕ, πρέπει να το προσεγγίζει κανείς με επιστημονικούς όρους και προϋποθέσεις, στη βάση επιστημονικών προβληματισμών, που σε αρκετά ζητήματα δεν έχουν καταλήξει ακόμη, σε σχέση με τον ορισμό του σχολικού εκφοβισμού. Δεν μου πολύ αρέσει ιδιαίτερα ο όρος bullying. Νομίζω ότι η ελληνική γλώσσα έχει τόσο μεγάλο πλούτο που δεν πρέπει να τον αφήνουμε έτσι ανεκμετάλλευτο, χωρίς κανένα ίχνος γλωσσικού σοβινισμού. Να το αντιμετωπίσουμε λοιπόν στη βάση επιστημονικών όρων και προϋποθέσεων, να δούμε το χαρακτήρα του, να δούμε τις αιτίες του. Μια τέτοια προσπάθεια επιχείρησε ήδη το κόμμα μας από το 2015, ενημερώνω εδώ την Επιτροπή, σε μια ημερίδα που είχε γίνει τότε από την Κομμουνιστική Νεολαία της Ελλάδας, μαζί βεβαίως με συνδιοργανωτή και το ΚΚΕ, μια ημερίδα το Μάρτιο του 2015, στην οποία εισηγητική ομιλία είχε και ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματός μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι δεν μπορεί να αποτελέσει ένα τέτοιο ζήτημα, βεβαίως, ένα αφορμή και πεδίο για τη δημιουργία εντυπώσεων, και πολλές φορές επιχειρείται κάτι τέτοιο από διάφορους παράγοντες. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, έτσι κι αλλιώς, όπως είπα, το οποίο έχει βαθιές, κατά την άποψή μας, κοινωνικές αιτίες, και άρα θα πρέπει η αντιμετώπιση του βεβαίως και θα ξεκινήσει από την οικογένεια, βεβαίως θα ξεκινήσει και από το σχολείο, όμως δεν μπορεί να αφήσει έξω από το πεδίο της επεξεργασίας την ίδια την κοινωνία. Γιατί και η οικογένεια και το σχολείο μέσα σε μια κοινωνία λειτουργούν, δεν είναι εκτός κοινωνίας, με ό,τι αυτό σημαίνει. Τι έχουμε μέχρι στιγμής, από όσο μπορούμε να ξέρουμε. Μέχρι τώρα όλες οι καμπάνιες για τον άντι, μάλλον, σχολικό εκφοβισμό, είναι ότι το σχήμα είναι, από τη μια υπάρχουν οι ταΐδες σε κάποιο σχολείο, από την άλλη υπάρχουν οι ευαίσθητοι, και όλη η αντιμετώπιση περιορίζεται στο να εκπαιδεύσουμε και τους δύο μέσα από τους κατάλληλους μηχανισμούς συμπεριφοράς, ώστε οι μεν να ελέγξουν την επιθετικότητά τους, να την περιορίσουν, να τη μειώσουν, και οι δε να περιορίσουν και να ελέγξουν τους φόβους τους. Βεβαίως και πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι καλό. Το ζήτημα είναι αν είναι αρκετό. Και πολύ φοβόμαστε ότι με την ένταση με την οποία, και με τη συχνότητα μάλλον με την οποία εκδηλώνονται τέτοια φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού, λένε ότι αυτό δεν είναι αρκετό. Αφήστε που και η ψυχολογία λέει ότι υπάρχουν πολύ στενοί δεσμοί ανάμεσα στο φόβο και στην επιθετικότητα. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να πω ότι σε σχέση με τους θύτες και τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού, ίσως και οι δύο πλευρές να αποτελούν τελικά θύματα της ίδιας διαδικασίας. Εν πάση περιπτώσει, επειδή θεωρούμε χρήσιμο εδώ να πούμε ότι για να μην κάψουμε και τα χλωρά μαζί με τα ξερά, και επειδή έχουν σημειωθεί παλιότερα ορισμένες απόπειρες να ενταχθούν μέσα, να κατηγοριοποιηθούν ως σχολικός εκφοβισμός και ως αντικοινωνική ή βίαιη συμπεριφορά, ακόμα και εκδηλώσεις αγωνιστικές των ίδιων των μαθητών, που κατά τα άλλα έχουν το δικαίωμα, όπως γνωρίζουμε, και να ψηφίζουν από τα 17 τους, θεωρούμε χρήσιμο να υποθεί ότι αυτό θα πρέπει να ξεχωριστεί λιγάκι, να μην τα τσουβαλιάσουμε όλα, δεν είναι όλα ίδια. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν ορισμένες αντιφάσεις. Έχουν υποθεί εδώ αρκετά πράγματα. Υπάρχουν ορισμένες αντιφάσεις στο σχήμα οικογένεια, σχολείο, κοινωνία. Ας σταθούμε στο σχολείο. Το σχολείο ασφαλώς εξ ορισμού αποτελεί έναν συλλογικό χώρο. Το ζήτημα είναι αν λειτουργεί ως τέτοιος. Ή μήπως λειτουργεί αποθεώνοντας τον ανταγωνισμό
και πολλές φορές και τον ατομισμό. Νομίζουμε ότι όσο ανεβαίνει κανείς τις τάξεις τις σχολικές, ο ανταγωνισμός είναι το υπαριθμόν ένα, ο υπαριθμόν ένα στόχος. Συνεπώς, στη θέση του ανταγωνισμού εμείς λέμε ότι θα πρέπει να μπει η ομαδικότητα, η αλληλοβοήθεια, η αλληλεγγύη, να γνωρίζουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, η πολιτεία, να τα γνωρίζουμε σε κάθε σχολείο, σε κάθε γειτονιά. Στη θέση του ατομισμού λέμε εμείς να μπει η συλλογικότητα, στη θέση της αδιαφορίας, μιας γενικευμένης κοινωνικής αδιαφορίας πολλές φορές για το τι συμβαίνει γύρω μας, να μπει η οργανωμένη διεκδίκηση. Αυτό σημαίνει για μας ενεργός πολίτης μιας κοινωνίας. Και βεβαίως στη θέση του σχολείου να μπαίνει η συνεργατικότητα και η ομαδικότητα. Φοβόμαστε ότι αυτά δεν θεραπεύονται στο βαθμό που θα έπρεπε να θεραπεύονται στο σχολείο και έχουμε τα γνωστά φαινόμενα. Αφήστε που νομίζω ότι έχει υποθεί, θα το ξαναπώ και εγώ, είναι απίστευτο, μιλώντας με νεότερους γονείς, είναι απίστευτος ο αριθμός των σκηνών βίας στις οποίες είναι εκτεθειμένοι μαθητές και μαθήτριες, μικρά παιδιά κάθε μέρα, και όχι μόνο στην τηλεόραση, γιατί τώρα έχουμε και το διαδίκτυο. Αυτό τι επιπτώσεις έχει άραγε στον ψυχισμό ενός παιδιού, στην επιθετικότητά του, πώς μπορεί να εκδηλωθεί αυτό, πώς μπορεί να ελεγχθεί αυτό, και μπορεί το σχολείο ή ο εκπαιδευτικός, γιατί δεν μπορούμε, ξέρετε, να τα φορτώσουμε, και δεν μιλάω τώρα από εξ επαγγέλματος, δεν μπορούμε να τα φορτώσουμε όλα στους εκπαιδευτικούς, δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν όλα οι εκπαιδευτικοί, είναι μερικά πράγματα που τους ξεπερνάνε. Τόση ώρα λοιπόν προσπαθώ να μιλήσω για την κοινωνική διάσταση του ζητήματος, η οποία είναι αναμφισβήτητες, δηλαδή σε ποιες συνθήκες εκδηλώνεται αυτό το φαινόμενο, σε ποιο σχολείο, με ποιες αξίες, σε ποιες καθιερωμένες αξίες στο σχολείο και στην ίδια την κοινωνία. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και βεβαίως σπέβδω να πω κλείνοντας εδώ ότι είναι αναγκαία, φυσικά και είναι αναγκαία και απαραίτητη η ενημέρωση και των μαθητών και των εκπαιδευτικών και των γονιών, εγώ θα έλεγα και της κοινωνίας ολόκληρης, έτσι και όσοι θα μου πείτε δεν υπάρχει οικογένεια που να μην έχει ένα μέλος στην εκπαιδευτική κοινότητα, μια ενημέρωση πλατιά, συνεχής, ενδελεχής, επιστημονική. Εδώ όμως λέμε ως ΚΚΕ ότι την ευθύνη για αυτήν την ενημέρωση θα πρέπει να την έχει το κράτος. Θα πρέπει να είναι αποκλειστικά κρατική ευθύνη. Γιατί ακούσαμε προηγουμένως και την κυρία Υπουργό στην εισηγητική της τοποθέτηση να μας περιγράφει και να μας ενημερώνει για ένα σωρό φορείς που μπαινοβγαίνουν στα σχολεία, British Council, το Βρετανικό Συμβούλιο, το Κέντρο Μέριμνας Οικογενειακής, δεν θυμάμαι, κατάρτισης, Χαμόγελο του Παιδιού. Εμείς θεωρούμε ότι δεν μπορούν οι κάθε σχετικοί και άσχετοι να μπαινοβγαίνουν στα σχολεία, γιατί αυτό υπάρχει σήμερα, να οργανώνουν σεμινάρια και ημερίδες, να λένε το μακρύ τους και το κοντό τους, ερήμην των επιστημόνων και ερήμην τελικά μιας κρατικής ευθύνης, την οποία εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι αποκλειστική. Σε σχέση τώρα με την επιτροπή αυτή, στην οποία βεβαίως και το κόμμα θα συμμετέχει, τη Διακομματική Επιτροπή, την αντιλαμβανόμαστε ως συμβουλευτική και γνωμοδοτική, αλλά δεν είναι λίγο και αυτό. Νομίζουμε ότι ο ρόλος της δεν θα πρέπει να περιοριστεί μονάχα να αποτελέσει ένα είδος ομπρέλας και ένα μοχλό συντονισμού διαφόρων τέτοιων προγραμμάτων που ήδη τρέχουν από διάφορους φορείς μέσα στα σχολεία, αλλά νομίζουμε ότι θα πρέπει να έχει αυτή η Επιτροπή στην ευθύνη της τόσο το σχεδιασμό όσο και την επίβλεψη της υλοποίησης, επαναλαμβάνω, μέσα από κρατικές αποκλειστικά δομές. Σας ευχαριστώ.